Οι αρχές ξετυλίγουν την άκρη του νήματος στην υπόθεση της εμψυχρό εκτέλεσης στο νέο ψυχικό του 54χρονου τοπογράφου της Μυκόνου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο 44χρονος κατηγορούμενος, που ήταν παλιός νόριμος των αρχών, καθώς το παρελθόν έχει εμπλακεί σε υπόθεση απαγωγής. Μέχρι τώρα δεν έχει πει ούτε λέξη στην αστυνομία. Αναμένονται και τα αποτελέσματα για DNA στο μπουφάν και τα γάντια που φορούσε. Περισσότερα από τον Νίκο Κουντούρη, που έχει συλλέξει πολλές πληροφορίες για τις κινήσεις του κατηγορουμένου την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου. Να αρχίσουμε λοιπόν με την προσαγωγή του 44χρονου, που αρχικά προσήχθη το βράδυ της Παρασκευής ως ύποπτο στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Τελικά, με βάση τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί σε βάρος του, εξεδόθη εναντίον του ένταλμα σύλληψης. Συνελήφθη, οδηγήθηκε όπως βλέπεις γύρω στις 9.30 το πρωί με αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Φορούσε και αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Τον συνοδεύουν επάνωπλοι αστυνομικοί, φορώντας και αυτή αλεξίσφαιρα και με αυτόματα όπλα. Και στη συνέχεια, στον ανακριτή, συγκεκριμένα στην 31η τακτική ανακρίτρια, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Τώρα, Νίκο, νέα στοιχεία έρχονται συνέχεια στο φως για τις κινήσεις του 44χρονου κατηγορούμενου τη μέρα της δολοφονίας του άτυχου τοπογράφου στο ψυχικό. Να πω αρχικά ότι τρία ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν σε πολύ σύντομο χρόνο τα στελέχη των ανθρωποκτονιών στην εξιχνίαση της υπόθεσης: το οπτικό υλικό, η αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στην ασφάλεια από τον υπόκοσμο της νύχτας και τα λάθη του 44χρονου. Από τις κάμερες λοιπόν προέκυψε ότι την παραμονή της δολοφονίας του 54χρονου τοπογράφου στο ψυχικό, δηλαδή την προηγούμενη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, έκανε το ίδιο δρομολόγιο. Από το σπίτι που έμενε με τη σύντροφό του στο νέο ψυχικό, μέχρι την εταιρεία του θύματος που βρίσκεται στην ίδια περιοχή σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο, και στη συνέχεια πήγε στο Μαρούσι, όπου εκεί χρησιμοποιούσε υπόγειο πάρκινγκ και μια αποθήκη που ανήκουν σε στενό συγγενικό του πρόσωπο. Τώρα, την Τρίτη, μετά την δολοφονία, ο 44χρονος με το μαύρο σκούτερ κινήθηκε προς το Ζωγράφο αλλά και άλλες περιοχές, προφανώς για να χαθούν τα ίχνη του. Κατέληξε σε αυτό το υπόγειο πάρκινγκ στο Μαρούσι, όπου εκεί φαίνεται πως άφησε το σκούτερ και έφυγε με μια μηχανή BMW, ανήκει σε εταιρεία και τη χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Την Παρασκευή, οι αστυνομικοί που ήδη τον είχαν ταυτοποιήσει και τον παρακολουθούσαν, διαπίστωσαν ότι με ένα λευκό νοικιασμένο βαν έφτασε στο Μαρούσι και πήγε να μπει στο υπόγειο πάρκινγκ. Τότε τον κινητοποίησαν, φοβήθηκαν ότι θα εξαφάνιζε ενοχοποιητικά στοιχεία. Πάνω του δεν είχε τίποτα, ούτε τα κλειδιά του πάρκινγκ. Όμως το βαν ακολουθούσε με το γιο ταχύ η σύντροφός του. Αυτή είχε τα κλειδιά του γκαράζ και ένα σακίδιό του που τις είχε δώσει εκείνος να κρατήσει. Μέσα στο γκαράζ βρέθηκε η μεγάλη μοτοσυκλέτα, όχι όμως το σκούτερ. Όμως από υλικό καμερών οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το βράδυ της Τρίτης, δηλαδή λίγες ώρες μετά την δολοφονία του τοπογράφου στο νέο ψυχικό, στο υπόγειο πάρκινγκ στο Μαρούσι έφτασε ένα γιο ταχύ με δύο άτομα. Το ένα δεν αποκλείεται να ήταν ο 44χρονος, το άλλο αναζητείται. Μετά από λίγο, οι δύο άντρες έφυγαν, ο ένας με το αυτοκίνητο και ο άλλος με το σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Προφανώς σε εκείνη τη φάση, λένε οι αστυνομικοί, μετέφεραν το σκούτερ από τον γκαράζ, το έχουν εξαφανιστεί και ακόμα το ψάχνουν. Επίσης, από κατάθεση μάρτυρα, προκύπτει ότι στο σπίτι που έμενε ο 44χρονος στο νέο ψυχικό, το προηγούμενο διάστημα τον είχαν δει να κυκλοφορεί με ένα σκούτερ παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Να πούμε για τα ευρήματα. Ότι στο σπίτι του ζευγαριού βρέθηκαν σε μία κρύπτη στην ψευδοοροφή του σπιτιού 2 κινητά τηλέφωνα, μία συσκευή GPS και κάρτες SIM. Όλα αυτά και όπως ανέφερες και εσύ, ρουχισμός, παπούτσια, μία ζώνη και άλλα αντικείμενα έχουν σταλεί στα εργαστήρια. Γίνεται έλεγχος για δακτυλικά αποτυπώματα, γενετικό υλικό και ίχνη πυρίτιδας, ενώ χρήσιμα θα είναι και τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων στα κινητά που έχουν κατασχεθεί, γιατί εκεί θα βρεθούν επαφές, μηνύματα, γεωγραφικά στίγματα. Είναι σημαντικό ότι πως οι αστυνομικοί, τα στελέχη του ανθρωποκτονίων θεωρούν ότι ο δράστης, ο 44χρονος, φερόμενος δράστης, νίκιαζε κάποιο άλλο χώρο για να κρύβει οπλισμό ή οτιδήποτε άλλο, τον οποίο δεν έχουν εντοπίσει ως τώρα. Ωστόσο, είναι πάρα πολλά αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, οι οποίες εστιάζουν και στον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου, και η κατάθεση της συντρόφου του έδωσε πολλά νέα στοιχεία για τα τελευταία του ταξίδια στη Μύκονο, και ποιους συνάντησε ο 44χρονος.
Πράγματι, η νεαρή κοπέλα που οδηγήθηκε και αυτή στο τμήμα ανθρωποκτονιών για εξέταση φέρεται να έχει καταθέσει ότι τους προηγούμενους μήνες είχε ταξιδέψει με τον 40χρονο στη Μύκονο. Φέρεται να είπε ότι είχε συναντήσει εκεί στο νησί με διάφορα άτομα για δουλειές, όπως είπε στους αστυνομικούς, χωρίς να ξέρει κάτι παραπάνω. Μάλιστα, της έδειξαν συγκεκριμένα πρόσωπα σε φωτογραφίες οι αστυνομικοί. Φέρεται να αναγνώρισε ένα από αυτά τουλάχιστον. Ο συγκεκριμένος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της ασφάλειας. Να θυμίσω ότι κλιμάκιο έχει πάει στη Μύκονο. Εκεί ψάχνουν το νηθικό αυτουργό και το κίνητρο, που όπως λένε οι αστυνομικοί, φαίνεται να έχει σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα του θύματος στο νησί των Ανέμων, μια δραστηριότητα ετών και επιτυχημένη σύμφωνα με όσους γνωρίζουν τα πράγματα εκεί, κάτι που φαίνεται πως είχε προκαλέσει τη δυσαρέσκεια από ανταγωνιστές του. Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να παρακολουθήσουμε δηλώσεις. Εδώ έχουμε για μια πολύ καλή δουλειά που έκανε το Ανθρωποκτονιών. Είδε τα παιδιά εκεί του Ανθρωποκτονιών, είδαν χιλιάδες σκηνές από βίντεο. Από τα βίντεο που υπήρχαν, γύρω στις 100 κάμερες, είδαν όλη τη διαδρομή. Είδαν τις μέρες που αυτός ο άνθρωπος κατόπτευε προκειμένου να κάνει την ενέργειά του, πώς θα πάει και πώς θα διαφύγει. Σε κάποια σημεία λοιπόν εκεί φαίνεται, χωρίς το κράνος, φαίνεται με τα ρούχα που φορούσε όταν έκανε τη δολοφονία, οπότε δεν μπορεί να φέρει καμιά δικαιολογία ότι δεν ήταν αυτός. Έλαβε προθεσμία για την Πέμπτη το πρωί και πέραν αυτών αρνείται την εμπλοκή του. Από τη στιγμή που τουλάχιστον εμείς υπερασπιστικά δεν έχουμε καμία πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία από πλευράς ανθρωποκτονιών, εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τίποτα. Πέραν του ότι δεν υπάρχει και διάθεση τοποθέτησης, γιατί η ανάκριση καλύπτεται από μυστικότητα, θα σας πω ότι εγώ δεν έχω ούτε μία σελίδα. Επομένως δεν μπορώ να τοποθετηθώ για να πω το οτιδήποτε. Και είναι πολύ όψιμο και πρόημο να υποθεί το οτιδήποτε. Είμαστε σε στάση αναμονής για να μελετηθεί η δικογραφία, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στην κατηγορία αυτή.